Το πρώτο αρχιερατικό συλλήτουργο τελέσκεσε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, προεξάρχοντος του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Καλή συνέχεια στη ζωή και τα έργα όλων σας. Η χαρά μου είναι χαρά της Εκκλησίας και οι χαρές της Εκκλησίας είναι οι χαρές του Επισκόπου. Μετά τη Θεία Λειτουργία, πιστοί ευχήθηκαν στον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης υγεία και δύναμη για να συνεχίσει το σπουδαίο έργο του προκατόχου του, κυρίου Ρηναίου. Άξιο και υπεράξιο να τον εκάμει ο Θεός καλή δύναμη και να τον προσέχουμε και να προσευχόμαστε γι' αυτό. Πολύ ωραίος. Συγχαρητήρια να είναι πάντα δυνατός. Ευχηθήκαμε να είναι άξιος σε όλη τη ζωή. Πάντα άξιος να είναι, Παναγία μου. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλός είναι που ήρθανε. Πάρα πολύ καλοί γονείς. Η Γεωργία και ο Χρήστος Αντωνόπουλος είχαν μπακάλικο. Πάρα πολύ καλοί και το καλό αναθρέψανε. Από μικρή ηλικία ήταν με τα θεία, με την εκκλησία, με τα πάντα. Με τα ευγενειάκι μου χαρώσε. Αυτή η θέση το άξιζε πάρα πολύ. Λέχομαι την ευλογία του και Χριστός η Παναγία και Άγιο Μινά να είναι βοήθειά του. Είναι το πνεύμα του, είναι το χιούμορ του, είναι ο λόγος του όλα. Πάντα άξιος να είναι, έχουμε ο Χριστός η Παναγία να τον βοηθάει και όλο τον κόσμο. Άξιο, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι η ευχή όλων και πάνω απ' όλα του Οικουμενικού Πατριάρχου είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος να έχει υγεία, να έχει δύναμη, να έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, να έχει την αγάπη του κόσμου. Υπό τους ήχους της κριτικής λύρας πλημμύρισε το μεσημέρι ο αύριος χώρος του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Να ειρηνεύουμε με αγάπη. Το μήνυμα του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Την ευχή και την αγάπη μου σε όλους, τους τηλεθεατές σας και σε εσάς. Να ειρηνεύουμε με αγάπη. Να κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου και να κοιτάζουμε μπροστά, αφήνοντας πίσω ό,τι μας στενοχώρησε. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε τον κόσμο, να κάνουμε το αύριο καλύτερο από το χθες. Κριτική χωρί και ευχές από τον Πρόεδρο του Λαογραφικού Ομίλου Κουρίτες. Θα του πούμε να έχει ένα καλό δρόμο, να του δώσουμε δύναμη και να είναι ο δρόμος του ανοιχτός, να είναι καλή στραθιά του. Με λόγια αγάπης προς το πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης αναφέρθηκαν πιστοί από κάθε γωνιά του νησιού οι οποίοι εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι θα ανταποκριθεί επάξια στα νέα του καθήκοντα και στη νέα εποχή για την Εκκλησία της Κρήτης. Άξιος πανάξιος. Να είναι στερεωμένος και δυνατός. Οι ευχές μας για τον νέο Αρχιεπίσκοπο είναι πρώτα υγεία. Χαρήκαμε όλοι, όλοι χαρήκαμε. Να είναι καλό το έργο του. Υγεία και καλή δύναμη και να βοηθάει τον κόσμο όλο. Του ευχόμαστε μακρά και καρποφόρα αρχιερατεία με υγεία. Υγεία σε αυτόν και προκοπή. Είμαι ευγνώμων και διαβίου υπόχρεος για αυτή την αγάπη που, όπως καταλαβαίνετε, με γεμίζει αγωνία για το πώς θα ανταποκριθώ. Μακάρι να μπορέσω να φανώ αντάξιος στις ελπίδες και στις προσδοκίες του όμορφου και αριστοκράτη στην πιο ωραία σημασία της λέξεως λαού μας. Και ο Άγιος Τίτος οδηγεί τα βήματά σας. Και χθες στον Εσπερινό που τελέσκε στο καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου, πιστοί έσπευσαν να συγχαρούν από κοντά τον νέο ποιμενάρχη. Να είναι άξιος, θεοφύλακτος, το Ρέθυμνο θα τον θυμάται πάντα με αγάπη. Εύχομαι να είναι άξιος, να είναι στερεωμένος, να είναι κοντά στον κόσμο. Θα του πούμε τα συγχαρητήριά μας και καλή δύναμη. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μόνο το όνομά του Ευγένιος δείχνει την ευγένεια της ψυχής του. Να λέμε στο λαό μας πως δεν υπάρχει καμιά αμαρτία που να ξεπερνά το μέγεθος της αγάπης του Θεού, πως δεν υπάρχει κανένα λάθος που να μην διορθώνεται.